Τι έχει να βάκα. Άσε με κι εσύ, μωρέ Χουσέιν. Άσε με και βγάλω αυτό το καθήκη από το κεφάλι σου. Έφυγε από εδώ μέσα κι εσύ. Μπράβο. Βρε καλό στο. Εδώ είσαι, πατέρα. Εδώ είναι, παιδάκι μου. Πώς πήγε η πρόβα. Ωραία. Διεύθυνε είναι ο Βιενέζος μαέστρος, ο Χόφενμπαρκ. Βιενέζος. Ναι. Μπράβο, δεν μου λες, αυτός διευθύνει με καλάμι. Α, όχι, όχι. Αυτός διευθύνει με τα χέρια, χωρίς μπαγκέτα. Α, χωρίς μπαγκέτα, καλά κάνει. Γιατί σου λέει, μπορεί με το καλάμι να βγάλουμε και κανένα μάτι, να βρούμε και κανένα μπέλα. Δεν μου λες, εσύ έπαιξες, παιδάκι μου, έπαιξες. Πώς έπαιξα. Μπράβο, παιδάκι μου, έπαιξες καλά, Χρυσό μου. Όλη η ορχήστρα έπαιξε καλά. Ο Βιενέζος ήταν ενθουσιασμένος. Εμένα μου έσφιξε το χέρι. Ο Βιενέζος. Ναι, ο Χόφενμπαρκ. Χόφενμπαρκ, είπες. Μπας και έχει καμία σχέση με το Χίντεμπουργκ. Τι λες, πατέρα, δεν καταλαβαίνω. Έτσι το λέω για να γελάσουμε. Να μην πω και τίποτα για να περάσει η ώρα. Ώστε λοιπόν εσένα αυτό τραβάει η ψυχούλα σου. Ναι, πατέρα. Mm. Ούτε μου είναι δυνατό να σκεφτώ τίποτα άλλο. Αφού δεν σου είναι δυνατό, μη σκέφτεσαι και κουράζεις. Ώστε λοιπόν. Βιολάκι είπαμε. Ναι, βιολάκι. Με αυτό σκέφτεσαι να κερδίσεις τη ζωή σου. Με αυτό, πατέρα. Με το βιολί. Με το βιολί. Λοιπόν, όχι. Τι κάνεις, πατέρα. Αυτό που έπρεπε να έχει κάνει μάνα σου προπολού καιρού. Κι αν σε ξαναδώ εδώ μέσα με βιολί στο χέρι, θα σου σπάσω όχι το βιολί, αλλά το κεφάλι και τα χέρια. Και αν σας πέρασε η ιδέα πως ο καθένας εδώ μέσα θα κάνει το κεφαλιού του, είστε πολύ γελασμένοι και θα έχουμε μεγάλα τράβαλα. Ακούς, πλαράκο μου. Να σκύλω τυραννιέσαι όλη τη ζωή για να σπουδάσει ένα παιδί να το κάνεις άνθρωπο χρήσιμο στην κοινωνία και αυτός να σου γίνει βιολιτζής. Με συγχωρείτε, πατέρα, αλλά δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Τι είπες. Αυτό που σας είπα. Όχι, ρε. Ουστ. Έλιασες και δεν σκόπευα να μείνω. Ουστ. Θα έφευγα οπωσδήποτε. Όχι. Παλιόπερο. Πού πας, παιδί μου. Αφήσέ με, μητέρα.